Βρετανίδα εκπαιδευτικό Αν Κότον πήγε το φετινό βραβείο της Συνόδου για την Καινοτομία στην Εκπαίδευση. Η ιδρύτρια της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Εκστρατεία για την Εκπαίδευση των Γυναικών, CAMFED, θα λάβει το ποσό των 500.000 δολαρίων. Στην 6η Παγκόσμια Σύνοδό της στην Τόχα του Κατάρ, η WISE αποφάσισε να της απονείμει το πρώτο βραβείο για τον αγώνα της εναντίον της φτώχειας στη Μαύρη Ήπειρο. Η CAMFED ιδρύθηκε το 1993 και έκτοτε έχει ωφελήσει 3 εκατομμύρια παιδιά στην Αφρική. Νιώθω ενθουσιασμένη. Είμαι αληθινά συγκλονισμένη. Είναι μια τεράστια τιμή και μου δίνει ένα απίστευτο βήμα για να μιλήσω για το ζήτημα που έχω κάνει έργο ζωής, την εκπαίδευση των κοριτσιών στην Αφρική. Τα χρήματα θα δοθούν στο 1 εκατομμύριο κορίτσια που σκοπεύουμε να στηρίξουμε στα επόμενα 5 χρόνια για να λάβουν μέρος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η δουλειά της CAMFED εστιάζει σε φτωχές αγροτικές κοινότητες της Ζιμπάμπουε, της Ζάμπια, της Γκάνας, της Τανζανίας και του Μαλάουι. Στόχος είναι η δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος γύρω από αυτά τα κορίτσια, από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και από εκεί στην ενηλικίωση. Αναγνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι που βιώνουν το πρόβλημα είναι που το κατανοούν καλύτερα. Πραγματικά χρειαζόμαστε να μάθουμε από αυτές τις κοινότητες που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις. Πρέπει να τις ακούσουμε καλά. Χρειάζεται να ακούσουμε όχι μόνο το τι λένε, αλλά και τι δεν λένε. Πρέπει να αποτελέσουμε νοήμονες ακροατές. Είναι η δεύτερη φορά σε 6 χρόνια που το βραβείο της WISE, το λεγόμενο από πολλούς και Νόμπελ της εκπαίδευσης, απονέμεται σε γυναίκα. Η Αν Κότον είναι το αναδυόμενο άστρο αυτής της συνόδου, η οποία εστιάζει στη δημιουργικότητα ως κίνητρο και εργαλείο μάθησης. Aurora Vélez, desde Doha, Qatar, para Euronews.